ένας σοφός δάσκαλος, ο Δημήτρης Κακαλίδης, εισδύει στα άδυτα της ποίησης και κάνει μια θαυμάσια, μια ανεπανάληπτη θα λέγαμε, ανάλυση του ποίηματος «Μπορείς» του πολυβραβευμένου, μεσίνιου λογοτέχνη, φίλου και συνεργάτη του Σούπερ, Αλέκο Χρυσομάλη. Ο Αισχύλος διδάσκει ότι σοφός είναι εκείνος που ξέρει πράγματα χρήσιμα και όχι όποιος ξέρει πολλά. Αυτό ισχύει για τον σοφό δάσκαλο, όπως ορθά τον αποκαλεί η καταξιωμένη συγγραφέας Κλέρη Λικερδοπούλου, με την παρατήρηση όμως ότι ο σοφός δάσκαλος Δημήτρης Κακαλίδης γνωρίζει και χρήσιμα και πολλά πράγματα. Γιατί πρόκειται περί ενός διαλεκτού πνευματικού ανθρώπου, περί ενός διαπρεπού συγγραφέα, ποιητή κλπ, καθώς και προέδρου του ομίλου εξυπηρετητών, η δράση του οποίου σε αυτόν είναι ζηλευτή. Κάτι περισσότερο δηλαδή θα λέγαμε από σημαντική. Πρόσφατα ο Δημήτρης Κακαλίδης μας βομβάρδισε στην κυριολεξία με ένα καινούριο του βιβλίο, την Σοφία του Ποίηματος, που άφοβα θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς ανεπανάληπτο. Πρόκειται περί του δεύτερου τόμου, ο οποίος περιλαμβάνει 100 αναλύσεις ποιημάτων εις αρίθμων καταξιωμένων ποιητών, ανάμεσα στους οποίους είναι, όπως είπαμε, και ο δικός μας, ποιητής και μεσίνιος και φίλος Αλέκος Χρυσομάλης, με το ποίημά του «Μπορείς», που το παίρνει από την ποιητική του συλλογή «Πέτρινο χώμα». Ας το ακούσουμε. Φίλησε την πέτρα και ας μη φυτρώνει απάνω της χορτάρι. Φίλησε το χέρι το ιδρωμένο, το κουρασμένο χέρι που στυλώνει την πέτρα, την βαριά την πέτρα μην κυλήσει. Φίλησε το κύμα, το αγριεμένο κύμα, και αν μουσκεμα σε κάμι μη σε νοιάζει. Φίλησε το χώμα, το σκληρό το χώμα που το τέρμα της ζωής σκεπάζει, καθώς του άδει το στοιχείο με χαρά σαρκάζει. Φίλησε τους ανέμους, τους παγωμένους ανέμους, τις σκιές της νύχτας και τη φωτιά. Φίλησε τον άνθρωπο, τον κάποιον, κάθε άνθρωπον, όπου κι αν τον βρεις, μπορείς. Ο σοφός δάσκαλος Κακαλίδης εισδύει με το δυνατό του πνεύμα στα άδυτα του ποίηματος, για να μας δώσει μια θαυμάσια, μια ανεπανάληπτη ανάλυση του «Μπορείς». Και είναι τόσο δυνατή που σπάζει το μάρμαρο και τρυπάει το σύννεφο. Ακούστε την φίλη μου για να σχηματίσετε κι εσείς την δική σας κριτική γνώμη. Ασπάζεται ο ποιητής την πέτρα, την πανεώνια, την συμπαντική και μας μοιεί στα μυστικά της τάπια, τα πύρινα αυτά της λάβας που τη δημιούργησαν και τα άλλα, του απόκριφου πυρός που την πνευματική της ύπαρξη στοιχειοθέτησαν πριν από το χρόνο, συνθέτοντας του σώματός της τις δυνάμεις για να αποκτήσει αείπλαστη συνοχή, να αντέχει στις διασπάσεις των μορίων της και με τις μεταμορφώσεις της να προσαρμόζεται στο χάος, καθώς σαν ύλη του απείρου ορίστηκε με αυτή να ανοικοδομεί και να οικοδομεί ο Θεός τον κοσμικό ναό του. Αυτό το κουρασμένο χέρι πρέπει να ασπάζεται ο άνθρωπος, μας λέει ο ποιητής. Το χέρι που στήλωσε την ύπαρξη, τη βαριά κληρονομιά και την κρατά με την αόρατη δύναμη να μην κυλήσει έξω από τα όρια της ουσιαστικής της φύσης. Δείγμα ευλάβειας και ευγνωμοσύνης, ευχαριστήριας αναγνώρισης για το υπέρτατο θαύμα του δημιουργού, που της ύπαρξής του το μεγαλείο αποκάλυψε, προσφορά στην ανθρώπινη ύπαρξη των δυνάμεων, ο χορηγός, ο ωκεανός των ωκεανών, που το πύρινο πνεύμα του, μεταλλαγμένο σε υδάτινα κύματα, βρέχει τον άνθρωπο ως το κόκαλο, τον διαπερνά και ως την ψυχή του φτάνει η αλμύρα, η πεμπτουσία του ελατιού. Και ο ποιητής δεν νοιάζεται, στοχάζεται την ευλογία, φυλά το κύμα και προσεύχεται, παροτρύνοντας τον άνθρωπο να δέεται στην απίθυμενη δύναμη του παντός. Να σπάζεται τη θάλασσα που έδωσε το μεγαλείο της στη γη, το χώμα για να γίνεται η αρχή και το τέλος των όντων της ζωής, η γέννηση και ο θάνατος του ανθρώπου, η δύναμη που τον αποκαλύπτει, τον γεννά και τον σκεπάζει. Ασαρκάζει τον αγώνα του η άβυσσος,
είναι τα ιερά πνεύματα των ανέμων που θα μεταφέρουν τους ασπασμούς. Χάγγελοι που θα μεταφέρουν το πύρινο φιλί της ψυχής στους παγωμένους ανέμους για να αναθερμανθεί, για να φυπνιστεί το πνεύμα τους, να δηλήσουν τις νύχτας οι σκιές τη φωτιά τον ήλιο. Αυτός είναι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βλέπει την ακτινοβολία του παντού, να σπάζεται με τις ακτίνες του τον αιώνα. Αυτός είναι ο προσωποποιημένος άνεμος, το μορφικό κύμα, ο χωμάτινος θεός, οντότητα εκτιθεμένη στον σαρκασμό της δαιμονικής της φύσης. Αυτός είναι που μάχεται το σκότος, την ατέλειωτη νύχτα, την κοσμική του υπόσταση. Εναγκαλίζεται τη φύση του ο άνθρωπος και τη φυλά, μα δεν ξέρει ακόμα την αναζωογονητική δύναμη που κρύβει το φιλί της αγάπης. Δεν γνωρίζει το ιερό μυστήριο της πνοής που μεταφέρεται στα άψυχα, καθώς με το φίλημά του τα εμψυχώνει, μιμούμενος ασυνείδητα το δημιουργό του, ο οποίος του πρωτοέδωσε τη ζωή, εφυσώντας σε αυτόν το πνεύμα του και έγινε το σκληρό χώμα, ο ζωντανός, ο μαλακός παλμός, θείος υπέρτατος κραδασμός της αγάπης και του φωτός, το τελευταίο θαύμα της δημιουργίας. Φίλησε για να μοιήσεις και να μοιηθείς, ανταλλάσσοντας το πυρ της ζωής. Ανάστησε τα νεκρά, τα πεθαμένα σου όνειρα, αυτά που παραγνώρισες σαν μέρη του εαυτού σου. Μη σε νοιάζει αν εκτεθείς σε σχέση της αναγκαίας εξάρτησης, αν συγκλονιστείς από το συνέστημα, από τις επιθυμίες τα πάθη. Το εξαγνιστικό φιλί σου, ρόδο της προσκύνησης, θα σε υψώσει. Μη σε νοιάζει, ως τον ουρανό, να γίνεις φως, ήλιος, με τις ακτίδες σου να σκύβεις να φυλάς το ίδιο σου το χώμα. Το χώμα το σκληρό, από την εγκατάλειψη, αυτό που σκεπάζει την αδόκιμη ζωή. Φίλησε τους ανέμους, ήλιε άνθρωπε, ζέστανε την παγωνιά του ερεύους, τις σκοτεινές σκιές της νύχτας σου ασπάσου. Φίλησε τη φωτιά σου, τη φωτιά της μάνας γης αναζωογόνησε. Φίλησε το γιο της, τον άνθρωπο, τον εαυτό σου, την κάθε σου όψη, όπου αυτή υπάρχει. Σαν το αιώνιο πνεύμα της ζωής, τα πάντα εσύ μπορείς. Φίλησε τη ζωή. Μύστης ο κάθε ποιητής, το μυστικό της βαθύτερης επικοινωνίας κατέχει, το θαυματουργικό μυστήριο του φιλήματος. Ο αέρας φυλά τη γη. Το κύμα της θάλασσας φυλά την πέτρα, το χώμα φυλά τους νεκρούς και οι νεκροί, μαθαίνοντας να σπάζονται τα στοιχιά, καθώς αυτά τους αρκάζουν, απελευθερώνονται από τον Άδη. Φυλούν τους ανέμους, οι μέρες, το παγωμένο πνεύμα των αιώνων και αυτό φυλά τις νύχτες. Εξοικειώνονται οι σκιές με τη φωτιά και τη φυλούν. Και αυτή γεννά τα όνειρα που πλάθουνε τους κόσμους, για να μπορεί ο άνθρωπος να ζει από το φιλί. Στη μαγική ιεροτερεστία του φιλήματος καλεί τον άνθρωπο ο ποιητής, γράφει ο μεγάλος δάσκαλος Κακαλίδης, στην ιερή σχέση της συνειδησιακής ένωσης του πνεύματος με την ύλη, της ψυχής με τη μορφή, της μορφής με τον Θεό, της εικόνας με την ουσία. Η δύναμη του φιλιού διέπει την ανθρωπότητα, καθορίζει τις σχέσεις, προδικάζει το αποτέλεσμα της εξέλιξης στην ένωση των ανθρώπων μεταξύ τους. Η έλξη που ασκεί είναι η κινητήρια δύναμη που τους ενθαρρύνει να συνεχίζουν τον βίο τους, αφού μεταφέροντας μέσω του φιλιού την αγάπη τους ο ένας προς τον άλλο, συνδέονται μεταξύ τους με τα δεσμά της συγγένειας, της φιλίας, της σεξουαλικής ένωσης και ειδικότερα του γάμου. Θρησκεύεται η ζωή και ο ασπασμός των Αγίων εικόνων εξυψώνει τον άνθρωπο στο θείο και τον εξομοιώνει με το υπέρτατο. Σε αυτόν τον θρησκευτικό ασπασμό αναφέρεται ο ποιητής. Αυτόν επικροτεί, αυτόν προτείνει. Η ζωή μεγαλύνεται με το φίλημα του ανθρώπου προς την οντότητα, την ουσία και την παρουσία του Θεού. Ο Δημήτρης Κακαλίδης, φίλοι μου, με το βιβλίο του «Η Σοφία του Ποίηματος», πέτυχε, θα λέγαμε, στο κέντρο του στόχου που στόχευσε. Τέτοια βιβλία δεν τα βρίσκει κανείς εύκολα, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι σπάνια, είναι ανεπανάληπτα. Αξίζουν πολλά εύγε στον συγγραφέα.